Εδώ, όπου θα διεξαχθεί η μεγάλη αναμέτρηση της ένατης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα ΟΠΑΠ χειροσφαίρεσης γυναικών. Επιστρέψαμε εδώ στο Σωτήρης Μέσιος για την αναμέτρηση της ένατης αγωνιστικής μεταξύ του ΣΑΙΒΙΟΥ Λατσιά και του ΑΟ Αραδίπου. Ένα εξαιρετικό παιχνίδι αναμένεται να δούμε απόψε το απόγευμα εδώ στο Λύκειο των Λατσιών. Κόντρα δύο ποιοτικών ομάδων. Απέναντι θα τεθούν δύο ποιοτικές ομάδες. Τα Λατσιά με τα λαχανί τους, τα γνωστά, τις γνωστές στολές τους. Και με τα κόκκινα η ομάδα της Αραδίπου. Ακούτε και το κλίμα εδώ στο γήπεδο. Χρήστο, μία ανάσα πριν το μάτς. Ναι, περιμένουμε με ανυπομονησία το παιχνίδι. Να δούμε πώς θα ξεκινήσουν οι δύο ομάδες. Να αναφέρουμε ότι εντάξει, έχει 2-3 εβδομάδες που έχει γίνει, έχουν ενισχυθεί οι ομάδες με τις αδερφές Έλληνα τη Λίζα, που είναι πολύ έμπειρες παίχτες και σίγουρα θα βοηθήσουν την ομάδα της Αραδίπου. Σίγουρα στο στόχο που έχουν να φτάσουν όσο πιο ψηλά γίνεται, θα τα δώσουν όλα. Εγώ λοιπόν ανυπομονώ για την συγκεκριμένη αναμέτρηση, την οποία να αναφέρω ότι διαιτητεύουν δύο σπουδαίοι ρεφερί, ο κύριος Γιώργος Παναγίδης και ο κύριος Μάριος Ανδρέου, οι οποίοι διαιτητεύσανε ένα μάτς για το EHF Cup, η μπάλα των Ουγγαρίας με τη Σεντ Ράφαελ Γαλλίας, και σήμερα κατέφτασαν πίσω στο νησί και έρχονται απευθείας στο καθήκον για να διαιτητεύσουν το ντέρμπι της ένατης αγωνιστικής. Το μάτς ξεκίνησε, να έχουμε ένα καλό παιχνίδι. Πάμε να δούμε την πρώτη κατοχή από την ομάδα της Αραδίπου με την Κωνσταντινίδου, την Έλληνα, να ανταλλάσσουν τις μπαλιές τους. Και έχουμε το πρώτο τέρμα, το οποίο έρχεται από την Κωνσταντινίδου. Νωρίς ανοίγει λογαριασμό. 0-1 η ομάδα της Αραδίπου με ένα πολύ δυνατό τελείωμα της Κωνσταντινίδου. Έχουμε τώρα μια παράβαση για την ομάδα των Λατσιών και επίθεση για την Αραδίπου. Ευκαιρία να περάσει μπροστά με δύο τέρματα διαφορά. Έχει κάνει βήματα τώρα η Γιαννούλα, η Σούσου. Βλέπω ότι η ομάδα της Αραδίπου έχει ξεκινήσει με επιθετική άμυνα, κάτι σαν 4-2. Η Λιτό η Έλληνα τώρα γυρνάει με υπομονή την μπάλα στην Κωνσταντινίδου. Η μπάλα πηγαίνει στην Ζήνωνος. Να δούμε ποια θα τελειώσει την φάση. Έχουμε ένα φάουλ για την ομάδα της Αραδίπου. 1:24 από την έναρξη του αγώνα. Θυμίζουμε ότι η Αραδίπου προηγείται με το τέρμα της Κωνσταντινίδου, η οποία πήρε από νωρίς το όπλο της. Έλληνα με την μπάλα. Κωνσταντινίδου κάνει την κίνηση, θα σουτάρει, θα κερδίσει την παράβαση. Σωστή κίτρινη κάρτα στη ναι, στην Μαριάννα Χαραλάμπους. Ένα δυνατό φάουλ πάνω στην Κωνσταντινίδου, σε ένα σουτ το οποίο το έβγαλε η Άντρια Ιτάκη με το αριστερό της πόδι. Η Έλληνα τώρα για την Κωνσταντινίδου. Η μπάλα γυρνάει γρήγορα. Με υπομονή Κωνσταντινίδου θα πάρει το σουτ. Θα απομακρύνει η Άντρια Ιτάκη. Μάχη για την μπάλα. Η μπάλα είναι στο αιμάτα της Αραδίπου. Κωνσταντινίδου τώρα για την Έλληνα. Βλέπω ότι μέχρι τώρα τρεις επιθέσεις τελείωσαν και τρεις πάνω στην Αλεξάνδρα. Ναι. Βλέπω ότι η Αλεξάνδρα θα πάρει πολλές επιθέσεις σήμερα, όπως σε κάθε παιχνίδι. Έχει δώσει παθητικό, πρέπει να εκδηλώσουν γρήγορη επίθεση τώρα η ομάδα της Αραδίπου. Νομίζω έχουν 4 πάσεις να δώσουν. Για να δούμε ποια θα τελειώσει την φάση. Η συνείδηση ύποπτη, η οποία θα πάρει και φάουλ, την παράβαση, ναι. Το φάουλ, δικαιολογημένο φάουλ εδώ. Ξαναβλέπουμε το τελείωμα της φάσης. Δεν καταλήξει στα δίχτυα. Τώρα όμως καταλήγει στα δίχτυα. Μια υπέροχη εκτέλεση από την Αλεξάνδρα Κωνσταντινίδου και το 0-2. Πάρα πολύ ωραία στατική εκτέλεση από την Κωνσταντινίδου στο αριστερό, στο δεξί μάλλον παραθυράκι της Άντριας Ζητάκη, και 0-2.
Να δούμε πώς θα αντιδράσει η ομάδα του Λατσιών, coach. Ναι, ήταν πολύ ωραίο σιούτ από την Αλεξάνδρα. Δημητρίεβιτς τώρα, παράβαση και πάλι για τα Λατσιά, τα οποία δείχνουν χαμένα στην αρχή του αγώνα. Δείχνουν έξω από τα νερά τους. Και αυτό αποτυπώνεται και στο σκορ, διότι έχουν περάσει σχεδόν 4 λεπτά και δεν έχουν προβληματίσει καθόλου τις φιλοξενούμενες στην άμυνά τους. Αντιθέτως, η Κωνσταντινίδου κάνει την δουλειά της μέχρι στιγμής. Θυμίζουμε ότι στο προηγούμενο μάτς πέτυχε 17 τέρματα. Τώρα έγινε ένα σούτ, η μπάλα παραμένει στην κατοχή της Αραδίπου. Το σούτ το οποίο πήρε η Λιτό η Έλληνα, ναι, σωστά. Πάλι Κωνσταντινίδου, πάλι Κωνσταντινίδου θα σουτάρει. Η Άντρια Ιτάκη όμως κατεβάζει ρολά και δίνει γρήγορα συνέχεια στο παιχνίδι μας. Δημητρίεβιτς για την Βραχίμη. Η μπάλα γυρνάει ξανά στη Δημητρίεβιτς. Ιωάννου πάνω στα πόδια της αμυνόμενης. Η μπάλα παραμένει στην κατοχή των Λατσιών. Βλέπουμε ότι η Μανέσα Ραντίπου έχει ξεκινήσει με πολύ δυνατή άμυνα. Έχει δυσκολέψει πολύ την ομάδα των Λατσιών που ακόμα δεν έχουν κάνει σούτ. Α, εδώ είναι το πρώτο σούτ. Η Δημητρίεβιτς μαρκάρεται αρκετά δυνατά. Πιάνει ένα σούτ. Η μπάλα καταλήγει εκτός εστίας. Και επίθεση εκ νέου για την ομάδα της Αραδίπου. Η Λιτό η Έλληνα τώρα γυρνάει την μπάλα. Με υπομονή στην Κωνσταντινίδου, η οποία μαρκάρεται δυνατά από την ομάδα των Λατσιών. Πώς να μην συμβαίνει άλλωστε, αφού παίρνει την πλειάδα των επιθέσεων πάνω της. Κωνσταντινίδου και πάλι για την Έλληνα. Η μπάλα γυρνάει με υπομονή. Η Ζήνωνος πήρε την μπάλα πριν. Τώρα ξανά η Κωνσταντινίδου, ξανά η Ζήνωνος. Η Ζήνωνος θα πάρει κάποιο σουτ, να δούμε. Μιας και τώρα έχει σκοράρει μόνο η Κωνσταντινίδου. Ναι, καλή άμυνα τώρα για τον Λατσιό. Βλέπουμε ότι η ομάδα της Ραδίπου έχει υπομονή στην επίθεση της. Γυρίζει την μπάλα και προσπαθεί να βρει τους καινούς χώρους. Κάτι που κόντρα στα Λατσιά θα χρησιμεύσει, ναι, απόλυτα. Σίγουρα, ναι, ναι. Η μπάλα γυρνάει και έχουμε... Ήταν γραμμή, ναι, ήταν γραμμή. Οπότε τα Λατσιά τώρα έχουν την δυνατότητα να πετύχουν κάποιο τέρμα. Να δούμε την βάση του Ιωάννου και 1-2. Το πρώτο τέρμα για τα Λατσιά. Βλέπετε εδώ μια γρήγορη επίθεση. Η ασίστα από την Δημητρίεβιτς και η Ιωάννου εκτελεί για το 1-2. Η Αντωνίου τώρα με την μπάλα για την Κωνσταντινίδου. Η Έλληνα με υπομονή και ζητάει σωστές κινήσεις ο κύριος... ο προπονητής της... Κύριος Σταύρος. Ο κύριος Σταύρος Ιωάννου. Ναι. Κωνσταντινίδου, η Έλληνα. Για τη Ζήνωνος έχουμε μια παράβαση από την Τζιόφου. Φάουλ. Η μπάλα παραμένει στα χέρια των παιχτριών της Αραδίπου. Α, τώρα η Αραδίπου παίζει, έχει περάσει δεύτερο μπίβοτ μέσα. Κωνσταντινίδου και πάλι εκτελεί 1-3. Τρίτο γκολ για την ομάδα της Αραδίπου από την ίδια πρωταγωνίστρια. Μέχρι στιγμής τους έχει κάνει ζημιά η Αλεξάνδρα. Όπως σε κάθε ομάδα. Έξω από τα 9 μέτρα. Με μακρινά, με κοντινά σουτ, ναι, η Κωνσταντινίδου, ναι, κάνει τη δουλειά της όπως πρέπει. Να δούμε πώς θα αντιδράσει η Δημητρίεβιτς που είναι η κατεξοχήν σκόρε των Λατσιών. Η Σούσου τώρα θα πάρει την μπάλα για τη Δημητρίεβιτς. Θα περάσει την επίθεση και θα σκοράρει από ωραία θέση. Υπέροχη εκτέλεση για το 2-3. Η Δημητρίεβιτς ανοίγει λογαριασμό. Τώρα έχουμε τέρμα. Έχουμε το 2-4. Ωραία επίθεση από την ομάδα της Αραδίπου και η δίλεπτη αποβολή στην ομάδα των Λατσιών πάνω στη Μαριάννα Χαραλαμπούς. Η Ευθυμίου πέτυχε το πρώτο της τέρμα για την ομάδα της Αραδίπου. 2-4. Δεν έχει περαστεί από την γραμματεία, οπότε ούτε η δίλεπτη ούτε το γκολ, οπότε έδωσε λίγη παύση ο ρέφερι. Τώρα βέβαια όμως το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικότατα. Γιαννούλα Ισούσου με την μπάλα. Η Εκατερινέσκου πέρασε στο γήπεδο για πρώτη φορά σήμερα. Παίζει με παίχτη λιγότερο τώρα τα Λατσιά. Αλλά μπορούν να σκοράρουν γιατί έχουν επιθετικές δυνατότητες. Ναι. Να δούμε τώρα την Τζιόφου. Θα σκοράρει υπέροχο τέρμα από θέση εξτρέμ στην αντίθετη γωνία 3-4. Νομίζω ήταν, δεν ήταν καλή η άμυνα τώρα της Αραδίπου. Με 5 παίχτριες βγήκε υπεραριθμία στο εξτρέμ. Δεν είχαν καθαρό μυαλό τώρα οι ομάδες Αραδίπου στην άμυνα.
θα μπορούσαν να αμυνθούν σίγουρα καλύτερα, όμως αυτή η φάση ανήκει στο παρελθόν και τώρα η μπάλα γυρνάει με υπομονή για να βρεθεί ο απαραίτητος χώρος να απειλήσει η ομάδα της Αραδίπου. Κωνσταντινίδου για την Ζήνονος. Μπάλα γυρνάει ξανά η Κωνσταντινίδου, η οποία μαρκάρεται από όλες τις παίχτρες των Λατσιών. Υπάρχει όμως να δούμε ένα rebound. Δοκάρι, χαμένη ευκαιρία μετά δοκάρι. Βλέπετε ξανά εδώ λάθος, το σούτ από τη Ζήνονος μετά η Ευθυμίου. Η μπάλα δεν καταλήγει στα δίχτυα. Απίστευτη φάση, πολύ όμορφη σίγουρα. Η Αραδίπου στάθηκε άτυχη εδώ. Η Δημητρίεβιτς τώρα για τον ευνηδιασμό. Να δούμε ποια θα το κάνει το σουτ. Το κάνει η Βασιλιάνου. Και 2-4. Ισόπαλες οι δύο ομάδες μετά από αρκετή ώρα. Βλέπετε την εκτέλεση της Ιωάννου για το 4-4. Βλέπουμε ότι η ομάδα της Αραδίπου δεν εκμεταλλεύτηκε καθόλου την λεπτή αποβολή της ομάδας των Λατσιών. Έχει σκοράρει δύο τέρματα η ομάδα των Λατσιών με παίχτρια λιγότερη. Ενώ η ομάδα της Αραδίπου ακόμα δεν σκοράρει. Κάτι που σίγουρα είναι μείον για τις φιλοξενούμενες, διότι θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν αυτή την δίλεπτη αποβολή. Βέβαια όλα είναι πολύ ρευστά, είμαστε πάρα πολύ νωρίς στο παιχνίδι μας, έχουμε πάρα πολύ θέαμα να δούμε μπροστά μας. Σε μια αναμέτρηση φυσικά που σας φέρνει το Alpha Sports TV ζωντανά και αποκλειστικά εδώ κοντά σας από το Σωτήρης Μέσιος με τη χορηγία της εταιρείας SciView Developers. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επιστρέφουμε στη δράση μας. Εδώ βλέπετε την Κωνσταντινίδου να παίρνει την μπάλα, να προσπαθεί να βρει χώρο για σουτ. Παίρνει την παραβάση. Βλέπουμε ότι η ομάδα των Λατσιών πλέον έχει αρχίσει και παίζει καλύτερη άμυνα πάνω στην Αλεξάνδρα. Πρέπει να βρει κάποιες λύσεις άλλες η ομάδα της Αραδίπου. Να δούμε όμως τώρα και τη βρίσκει τη λύση. Τη βρίσκει την λύση από την Ευθυμίου. 4-5. Πολύ ωραίο τελείωμα από την Ευθυμίου. Σίγουρα εντυπωσιακή κίνηση στο pivot και η εκτέλεση κάτω από τα πόδια της Άνδρειας Στάκη. Σούσου τώρα για την Δημητρίεβιτς. Ιωάννου, Δημητρίεβιτς, Σούσου, Δημητρίεβιτς και πάλι σουτάρει άτυχη. Η τερματοφύλακα Σαραδίπου δέχεται ένα τέρμα που μπορούσε νομίζω εύκολα να το αποφύγει. 5-5. Η Δημητρίεβιτς στο δεύτερο τέρμα της. Ναι. 5-5, 11 λεπτά από την έναρξη της δράσης εδώ στο Σωτήρης Μέσιος. Κωνσταντινίδου, Ζήνονος, μπάλα γυρνάει. Κωνσταντινίδου προσπαθεί να βρει χώρους, δεν τις καταφέρνει και η Δημητρίεβιτς τώρα κλέβει την μπάλα αλλά παίρνει δύο πάνω τους, να δούμε πώς θα τα απεξέλθει. Θα σκοράρει! Και 6-5 η Δημητρίεβιτς κάνει τα μαγικά της στον ευνηδιασμό. 6-5 για πρώτη φορά μπροστά τα Λατσιά σε αυτήν την αναμέτρηση από την έναρξη του αγώνα. Ναι, άρχισε να παίζει λίγο πιο επιθετική άμυνα η ομάδα των Λατσιών και έχει κάνει 2-3 κλεψίματα. Πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικές οι παίχτριες της Αραδίπου. Η ομάδα της Αραδίπου έχει εισηγήσει τα τελευταία λεπτά, δεν μπορεί να σκοράρει εύκολα. Σε αντίθεση με την αρχή του παιχνιδιού. Ζήνονος με την Κωνσταντινίδου. Μπάλα γυρνάει στη Ζήνονος. Κωνσταντινίδου δεν μπορεί να δεχτεί την μπάλα. Ωστόσο η μπάλα παραμένει στα χέρια της Αραδίπου. Για να δούμε. Ζήνονος, Κωνσταντινίδου. Φάουλ. Για να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί. Ένα σουτ το οποίο έγινε από την Αντωνίου. Δεν κατέληξε στο στόχο. Η Άνδρια Ιτάκη απέκρουσε την φάση και παραμένει το 6-5. Τρία τέρματα για την Δημητρίεβιτς και τρία για την Κωνσταντινίδου. Αυτές είναι οι πρώτες σκόρερ των δύο ομάδων. Η Τζιόφου τώρα ένα εντυπωσιακό σουτ από τα εξτρέμ. Η μπάλα βρίσκει στο δοκάρι. Θεωρώ ότι δεν ήταν πολύ καλή επιλογή. Ήταν από κλειστή γωνιά. Ίσως θα ήταν καλύτερα να δίνει την μπάλα πίσω. Ίσως όμως επειδή έχει δυνατό σουτ η Τζιόφου. Ναι. Λάθος τώρα από την Αραδίπου.
Η μπάλα ξανά στα Λατσιά. Τα τελευταία 5-6 λεπτά έχει κάνει 3-4 λάθη η ομάδα Σαραδίπου. Συνεχόμενα. Έχει χάσει λίγο την αυτοσυγκέντρωση. Βλέπουμε ο κύριος ο προπονητής βασικά τον τη Σαραδίπου. Δέχτηκε την κίτρινη κάρτα ο κύριος Ιωάννου Σταύρος, γιατί δεν κάθεται στον πάγκο. Το ζει και ο ίδιος με τη δική του ένταση, όπως και ο κύριος Σοφοκλέους από την άλλη πλευρά. Η Εκατερινεσκού για τη Σούσου. Λάθος από την Σούσου. Περίτεχνες πάσεις από τη Σούσου. Πολλές φορές δεν βγαίνουν όπως θα ήθελε. Ένα χαρακτηριστικό του παιχνιδιού είναι ότι έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη και λάθος πάσεις και από τις δύο ομάδες. Αυτό δείχνει την ευρικότητα και τη σημαντικότητα του αγώνα. Ακριβώς του αγώνα. Κωνσταντινίδου για την Ελίνα. Ξανά η Κωνσταντινίδου. Η Κωνσταντινίδου έχει περάσει στο playmaker τώρα, έχει αλλάξει μαζί με την Λιτό. Και παίρνει την μπάλα η Κωνσταντινίδου και καρφώνει την μπάλα στα δίχτυα της Στάκη για το 6-6. Μετά από ώρα η Κωνσταντινίδου σκοράρει και πάλι. Πολύ ωραίο τέρμα τώρα από την Αλεξάνδρα. Βλέπουμε ότι διαλέγει πολλά σημεία για να σκοράρει. Ναι. Η Εκατερινέσκου τώρα γυρνάει την μπάλα για την Δημητρίεβιτς. Η Δημητρίεβιτς κάνει ένα σουτ απογοητευτικά μακριά από την εστία της Σαραδίπου και η κατοχή παραμένει, μάλλον αλλάζει χέρια και πηγαίνει στις φιλοξενούμενες. 6-6 το σκορ, 15 λεπτά από την έναρξη της δράσης από το Alpha Sports TV 2. Βλέπετε live την αναμέτρηση εδώ από το Σωτήρης Μέσιος. Η Αλεξάνδρα Κωνσταντινίδου με την μπάλα κερδίζει το φάουλ. Βλέπουμε έχει τρεις παίχτρες πάνω της. Η ομάδα των Λατσιών προσαρμόζεται τώρα. Δίνει παραπάνω σημασία στο μαρκάρισμα της Αλεξάνδρας, γιατί είναι παίχτρια που τους έκανε την περισσότερη ζημιά μέχρι τώρα. Η Ζήνωνος τώρα θα σουτάρει, θα κερδίσει την παράβαση από την Έλληνα τη Βραχίμη. Κωνσταντινίδου. Θα σουτάρει και πάλι από μακριά και θα πετύχει ένα απίστευτο τέρμα. Είναι ασταμάτητη σήμερα. Έχει φτάσει ήδη τα 5 τέρματα από τα 7 της. Πανηγυρίστηκε έξαλλα. Πολύ ωραίο τέρμα. Το γκολ παρατηρήσει από τον ρέφερι της αναμέτρησης. Έχει κερδίσει, έχω την εντύπωση, έχει κερδίσει και τη δίλεπτη αποβολή της Μικαέλα Σκάντορ τώρα στο μαρκάρισμα που έκανε στον αέρα. Έχουμε time out. Δεν πάμε σε κάποιο break, οπότε μένουμε κοντά σας. Πες μου, coach. Λέω ότι έχει δεχτεί και δίλεπτη αποβολή τώρα η ομάδα των Λατσιών με τη Μικαέλα Γκάντορ. Αν δεν κάνω λάθος, έχει δεχτεί δίλεπτη αποβολή. Άρα η ομάδα των Λατσιών για τα επόμενα δύο λεπτά θα παίξει με παίχτη λιγότερο. Την προηγούμενη φορά που παίξει με παίχτη λιγότερο δεν το πλήρωσε. Σκόραρε δύο φορές. Να δούμε τώρα. Ναι. Η Κωνσταντινίδου δείχνει ασταμάτητη πάντως. Μου κάνει εντύπωση η επίθεση της. Ναι, είναι εντυπωσιακή, αλλά θεωρώ ότι δεν μπορεί μόνη να συνεχιστεί στο ίδιο ρυθμό η Αλεξάνδρα για 60 λεπτά. Θα πρέπει να βρουν και άλλες λύσεις οι ομάδες Σαραδίπου. Θεωρώ, γιατί θα ξεκινήσει να είναι και έρχεται και η κούραση. Όντως, μέχρι στιγμής όμως είναι εντυπωσιακή η Αλεξάνδρα. Σίγουρα. Να πούμε ότι ο ρέφερι της αναμέτρησης παραδέχτηκε μία λάθος παρατήρηση πάνω στον κύριο Σταύρο Ιωάννου. Γιατί πανηγύρισε έξαλλα το τέρμα, ζήτησε και ο ίδιος συγγνώμη και έχουμε την συνέχεια μας εδώ στη δράση. 6-7 το σκορ, Εκατερινέσκου. Βλέπω ότι παίζουμε επιθετική να μείναν τώρα. Για να δούμε την Εκατερινέσκου, ένα σουτ έξω η μπάλα και η Αραδί που έχει την ευκαιρία να περάσει με δύο τέρματα μπροστά. Η Εκατερινέσκου γυρνάει κάπως αργά στην αμυνά της αφού θέλησε να πιέσει από την αρχή της επίθεσης την Αραδί που. Για να δούμε. Σκληρές μάχες εδώ. Βλέπετε ένα εντυπωσιακό στιγμιότυπο της Ζήνωνος. Ζήνωνος με την Ιωάννη Βάσο. Η Έλληνα με τη Ζήνωνος, η Κωνσταντινίδου και πάλι. Η Έλληνα, ξανά η Κωνσταντινίδου, η μπάλα γυρνάει με υπομονή. Τρία άτομα πάνω στην Κωνσταντινίδου. Η Έλληνα γυρνάει την μπάλα στα extreme. Ξανά στο πίβο την μπάλα. Μεγάλη απόκρουση από την Τάκη. Στο σουτ της Ευθυμίου.
Πολύ μεγάλη απόκρουση από στο Βίτο 6-8. Η Άντρια Ιτάκη, εξαιρετική αυτή η Πορτιέρο. Ήταν πολύ καλή η επίθεση της Αραδίπου, αλλά και εξίσου εντυπωσιακή απόκρουση της. Όταν έχεις την Τάκη κάτω από τα δοκάρια, ναι, η αντίπαλη ομάδα δεν είναι για τίποτα σίγουρη. Ναι. Η Κατερινέσκου τώρα, η μπάλα γυρνάει και έχουμε ένα πέναλτι πάνω στην Ιωάννου Βάσο. Στην Ιωάννου, η οποία τελείωσε την φάση, αλλά κατέληξε στα... κατέληξε out. Και κέρδισε και δίλεπτη αποβολή της Ζήνωνος. Ζήνωνος Ελένη, ναι. Η Ζήνωνος θα μείνει λοιπόν για 2 λεπτά έξω. Η Εκατερινέσκου είναι έτοιμη να εκτελέσει το πέναλτι. Βρισκόμαστε λίγο παραπάνω από τα μισά του ημιχρόνου. Η Εκατερινέσκου θα κάνει το 7-7. Για να δούμε. Ναι, πετυχαίνει ένα εντυπωσιακό γκολ από τη θέση του πέναλτι. 7-7, η Εκατερινέσκου ανοίγει λογαριασμό. Τώρα και δύο ομάδες παίζουν με 5 παίχτες. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα τα αποκριθούν σε αυτή την πρόκληση. Ναι, πάντως η ομάδα της Αραδίπου για άλλη μια φορά δεν εκμεταλλεύτηκε την τελευταία από όλη που είχε ανταλλαξιά πριν. Η Έλληνα τώρα προσπάθησε να εκτελέσει. Τώρα η Μανάτολα Τσιόμπεζη και έχει διαλέξει να παίξει ματούμα μόνο στην Αλεξάνδρα. Λογικό. Ναι. Παίζουν και να παίχνει λιγότερο. Η Έλληνα. Παραλίγο εδώ το λάθος. Η Κωνσταντινίδου θα πάρει το σουτ. Θα αποκρούσει η Άντρια Ιτάκη. Και έχουμε παράβαση για να δούμε τα λατιά τώρα. Στον ευνηδιασμό θα χάσουν απίστευτη ευκαιρία. Απίστευτη φάση από το σούτ της Χαραλάμπους που καταλήγει στο δοκάρι. Βλέπετε ξανά εδώ από τη θέση των εξτρέμ. Παίρνει τα βήματα για να σουτάρει. Δεν βρίσκει στόχο. Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τα λατσιά. Ναι, σίγουρα. Επέλεξαν να παίξουν γρήγορα. Είχαν γεννόμενη. Τα σωστή. Σωστά. Όχι, πολύ σωστά έπαιξαν. Αλλά τύχησαν στο σούτ. Λάθος από τα λατσιά. Και βήματα από την Μαριάννα Χαραλάμπους. Η Μαριάννα, η οποία ήταν ίσως επηρεασμένη από την προηγούμενη φάση, ναι, έκανε κάποια παράβαση, έκανε τα βήματα. Μένει λοιπόν το 7-7 και η κατοχή στην Αραδίπου, στις φιλοξενούμενες που δείχνουν αποφασισμένες να κάνουν τη ζημιά στα λατσιά που προπορεύονται στη βαθμολογία. Τώρα παράβαση από την Αραδίπου, οι πράσινες στην επίθεση και το γκολ! Το γκολ από την Ιωάννου, 8-7. Βλέπω ότι η ομάδα των Λατσιών ξεκίνησε να παίζει πιο γρήγορα, να γυρεύει τους ευνηδιασμούς, που είναι, το... είναι αυτό που κάνει καλύτερα. Σίγουρα. Η ομάδα των Λατσιών. Έχει πολύ γρήγορες παίχτριες και πολύ ικανές στην εκτέλεση. Εδώ βλέπουν ότι έχει αλλάξει την άμυνα, τώρα παίζει με μάτσο πάνω στην Αλεξάνδρα. Για να τη κόψει την κίνηση, άρα θεωρώ θα έχει περισσότερους χώρους τώρα οι παίχτριες. Για να δούμε τώρα ποια παίχτρια θα εκτελέσει για να ισοφαρίσει την αναμέτρηση. 8-7 υπέρ των Λατσιών, το προβάδισμα αλλάζει συνεχώς χέρια. Τι θα επιλέξουν οι φιλοξενούμενες, επιλέγουν την Έλληνα και έχουμε ένα πέναλτι. Ναι, έχει δώσει πέναλτι ο διαιτητής. Μια εξαιρετική επίθεση πάλι, οργανωμένη από την... Με πολύ ωραία μπάσα, πέρασε η μπάλα στο πίβοτ. Κωνσταντινίδου απέναντι από την Τάκη. Η Τάκη πηγαίνει να δώσει τα χέρια της στην, μία από τις κορυφές σκόρες της Λίκας. Η Κωνσταντινίδου θα καταφέρει να σκοράρει και 8-8. Τα λατσιά τώρα τρέχουν το γήπεδο και τα σκοράρουν. Ένα πολύ εύκολο τέρμα δέχτηκε η ομάδα της Αραδίπου από την Χαραλάμπους, η οποία σκοράρει. Κάναν πολύ γρήγορη επίθεση η ομάδα των Λατσιών. Ούτε με δευτερόλεπτα δεν πέρασαν. Και δεν το περίμενε. Ναι. Η άμυνα της Αραδίπου, 9-8 τώρα. Ξανά πίσω στο σκορ οι φιλοξενούμενες. Να δούμε πώς θα αντιδράσουν. Παραλίγο το λάθος. Η Δημητρίεβιτς, φάουλ από την Ευθυμίου πάνω στην Δημητρίεβιτς και η μπάλα παραμένει στα λατσιά. Κάρτα τώρα πάνω στην Ευθυμίου. Ευθυμίου.
9-8 για τα Λατσιά, Κατερινέσκου. Κατεβάζει ήρεμα την μπάλα. Σουσού. Θα περάσει την μπάλα, θα σουτάρει και θα κερδίσει το πέναλτι. Ναι, ήταν λάθος άμυνα τώρα από την Αραδίπου. Είχε πάρα πολύ χώρο. Ναι, είχε πάρα πολύ χώρο εδώ η Γιαννούλα να παίξει ένα μένα όπως και το έκανε. Και κέρδισε την τελευταία αποβολή, τη σωστή τελευταία αποβολή της Λιτός Έλληνα. Βλέπουμε ότι επικρατεί ένας εκνευρισμός στις φιλοξενούμενες τα τελευταία λεπτά. Ναι. Από τότε που βρέθηκαν πίσω στο σκορ. Ναι. Να δούμε την Εκατερινέσκου τώρα. Θα σκοράρει! 18! Αλάνθαστη από τη θέση του πέναλτι Εκατερινέσκου. Με δύο τέρματα για πρώτη φορά στην αναμέτρηση μπροστά η ομάδα των Λατσιών. Βλέπουμε τώρα την Αραδίπου να προσπαθεί να επιτεθεί με παίχτη λιγότερο. Ναι, πολύ καλή άμυνα τώρα από την ομάδα των Λατσιών. Παίζουμε παίχτη περισσότερο. Η Αλεξάνδρα πήγε στο πίβοτ, αφού την παίζουμε άτομα. Ζανίνα τώρα είναι έτοιμη να περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Ένα υπέροχο σούτ από την Ευθυμίου. Δεν καταφέρει να σκοράρει. Ήταν πολύ καλό σούτ, coach. Σιούτ, ήταν πολύ καλή επίθεση. Και έκανε ένα σούτ κάτω από πολύ καλές προϋποθέσεις. Αλλά το τέρμα βρήκε το κάρι, νομίζω. Η Γκράντου Ζανίνα περιμένει την, να μπει στην, στο γήπεδο. Τα καταφέρνει, μπαίνει. Και έχουμε ένα φάουλ τώρα πάνω στην Ιωάννου. Παραμένει το 18. Κατερινέσκου θα γυρίσει την μπάλα στην Ιωάννου. Έχουμε γραμμή. Συγγνώμη, Χαραλάμπους ήταν. Βλέπουμε εδώ την Χαραλάμπους. Η Αραδίπου τώρα πρέπει να μειώσει στο σκορ. Αν και θα έχει δύσκολο έργο, διότι παίζει με 5 παιχτρίες. 18. Ένα σου τώρα από την Ζήνωνος, δεν καταλήγει στα δίχτυα και η Δημητρίεβιτ. Φοβερή απόκρουση. Φοβερή απόκρουση από τις φιλοξενούμενες, από την Θεοδόρου. Κατεβάζει τα ρολά στην, στον ευνηδιασμό της Δημητρίεβιτς. Προσωπικά είχα πάρα πολύ καιρό να δω χαμένο ευνηδιασμό από την Δημητρίεβιτς. Ναι. Εξαιρετική απόκρουση από την Θεοδόρου. Εντυπωσιακή απόκρουση, όντως. Και σημαντικό, σημαντική αυτό η απόκρουση, γιατί θα πήγαινε η διαφορά στα 3 τέρματα. Κρατάει τη διαφορά στα 2 τέρματα, ακριβώς αυτό πήγα να πω, coach. Φάουλ πάνω στην Κωνσταντινίδη, την οποία προσπαθούν να εκνευρίσουν οι παίχτες των Λατσιών. Έχει δυναμώσει η άμυνα πάνω στην. Μπάλα γυρνάει και γκολ! Αυτή τη φορά το όνομα του, της σκόρερ είναι η Ζανίνα. Το πρώτο της τέρμα στην αναμέτρηση, λίγο πριν μπήκε. Ωραίο 19. Shoot. Ωραίο σούτ, ωραίο σούτ. Πολύ ωραίο σούτ από, από τη θέση του εξτρέμ. Η Σούσου τώρα για την Κατερινέσκου, γρήγορες πάσες. Υπέροχη πάσα και πάλι από την Κατερινέσκου για την Χαραλάμπους που χάνει ένα σούτ και δίνει κατοχή στην Αραδίπου. Γρήγορος ρυθμός. Πολύ ανταγωνιστικό μάτς, πολύ όμορφο παιχνίδι. Αποζημιώνομαστε σίγουρα όσοι βρισκόμαστε εδώ και όσοι από εσάς, όσους από εσάς παρακολουθείτε την αναμέτρηση από το σπίτι σας μέσω του Alpha Sports TV. Να δούμε τώρα την Αραδίπου πάνω στο φάουλ, πάνω το έγινε φάουλ. Πάνω στην Ευαγγελίδου έγινε το φάουλ. Η Ευαγγελίδου λοιπόν, η οποία είναι το κρυφό χαρτί από την Αραδίπου. Προσπάθησε εδώ η Αραδίπου να ισοφαρίσει από καθαρή τύχη. Τα Λατσιά δεν δέχτηκαν ένα τέρμα, διότι έχασε τον βηματισμό της η παιχτεία των φιλοξενούμενων. Η Σούσου γυρνάει την μπάλα με φάουλ πάνω στην Ιωάννου. Σούσου. Γυρίζει την μπάλα η ομάδα των Λατσιών, προσπαθεί να βρει τους καινούς χώρους και είναι αυτό που έλεγα και πριν. Στη
τις τελευταίες επιθέσεις των Λατσιό βλέπουμε ότι η άμυνα στο κέντρο της Αραδίπου έχει κάποια προβλήματα και βλέπουμε ότι η Γιαννούλα έχει βρει χώρους και έχει κάνει τη ζημιά και σκόρανε τώρα. Λοιπόν, έχουμε time out από τους φιλοξενούμενους για τις απαραίτητες οδηγίες. Πάμε στο break και επιστρέφουμε. Καλησπέρα σας και πάλι από το Σωτήρης Μέσιος. Το time out δεν έχει τελειώσει. 11-9 μπροστά η ομάδα των Λατσιών. Στο ντέρμπι της ένατης αγωνιστικής, το οποίο αναμένεται να κρίνει πολλά στην κούρσα του πρωταθλήματος. Να θυμίσουμε ότι η Αθιένου ξεμπέρδεψε με 34-16 από το εμπόδιο του Πανελληνίου χθες. 6,5 ώρα έγινε το παιχνίδι στο γήπεδο της Αθιένου και περιμένει το αποτέλεσμα εδώ στο Λίγκε των Λατσιών. 11-9, οι γηπεδούχες μπροστά, η Αραδίπου όμως έχει την ευκαιρία να μειώσει ακόμα περισσότερο στα τελευταία 4 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Για να δούμε, φεύγει πολύ όμορφα η Αντωνίου από το μαρκάρισμα, σουτάρι, αλλά η Τάκη αποδεικνύει για ακόμα μια φορά πόσο μεγάλη πορτιέρο είναι. Και άλλη μια φορά έχει κάνει πολύ καλή απόκρουση, έχει κρατήσει διαφορά στα δύο τέρματα. Δημητρίεβιτς, Σούσου, Κατερινέσκου, θα κερδίσει. Επιθετικό, έχει κάνει επιθετικό. Όχι, έχει κάνει επιθετικό, επιθετικό, ναι. Επιθετικό φάουλ για Κατερινέσκου τώρα. Απορεί η ίδια. Νομίζω ήταν επιθετικό. Κωνσταντινίδου. Μεγάλη αγωνία και μεγάλη θέληση και από τις δύο τις παίχτριες. Και από τις δύο τις ομάδες, με συγχωρείτε. Βλέπουμε ότι η Αραδίπου από την ώρα που έχει παίξει με τον Λατσιό με μάτουμαν την Αλεξάνδρα και την έχει αναγκάσει να πάει στο πίβοτ. Έχει πρόβλημα στην επίθεση. Δυσκολεύεται πολύ να σκοράρει. Αυτό που λέγαμε πριν, ότι πρέπει να βρει λύσεις. Μία, ίσως να είναι και η Ευαγγελίδου. Ναι, ναι. Στο γήπεδο. Να δούμε το ρόλο της παίχτριας της Αραδίπου. Πασάρει καλά, θα έλεγα. Μπάλα παραμένει στην Αραδίπου, η οποία πρέπει να επιτεθεί. Η Αντωνίου τώρα με την μπάλα. Για την Ευθυμίου, η μπάλα γυρνάει, η Κωνσταντινίδη μπλοκάρεται και τα Λατσιά στην αντεπίθεση με την Δημητρίεβιτς που θα σκοράρει για το 12-9 η Δημητρίεβιτς. Υπέροχο τέρμα στον ευνηδιασμό, κάτι που ξέρει πάρα πολύ καλά να κάνει η Άντζελα η Δημητρίεβιτς. 2,5 λεπτά πριν το ημίχρονο, τα ατού της Αραδίπου έχουν μπλοκαριστεί. Τα Λατσιά προηγούνται μπροστά με τρία τέρματα, ωστόσο η ομάδα της Αραδίπου έχει κλάσει και μπορεί να έχει κλάσει τις παιχτριές της και μπορεί να πλησιάσει. Δυσκολεύεται πολύ η ομάδα της Αραδίπου. Στο σκοράρισμα. Ναι, ναι, από την έχει εισηγήσει η Αλεξάνδρα που έχει πέρασει στο πίβοτ. Πρέπει να βρει λύσεις. Η Ευθυμίου είναι μία από τις λύσεις, αλλά και πάλι. Ναι. Έχει δυναμώσει, να το πούμε ότι έχει δυναμώσει για πάρα πολύ η άμυνα της ομάδας των Λατσιών. Έχει προσαρμοστεί πλέον. Η Ευαγγελίδου τώρα για την Ευθυμίου. Μπάλα γυρνάει με γρήγορη ταχύτητα. Η μπάλα φτάνει στο πίβοτ και στην Κωνσταντινίδου. Αλλά η Άντρια Ιτάκη πραγματικά είναι εκπληκτική τα τελευταία λεπτά. Έχει κάνει 4-5 αποκρούσεις συνεχόμενες νομίζω τώρα η Ιτάκη. Και γι' αυτό και έχει πάει διαφορά στα τρία τέρματα. Και ίσως και στα 4 αν σκοράρει τώρα το Λατσιό. Για να δούμε τα Λατσιά τι θα καταφέρουν σε αυτήν την επίθεση. Η Σούσου με την Δημητρίεβιτς. Μπάλα γυρνάει με την Τζιόφου να κάνει το λάθος η Κωνσταντινίδου. Θα μοιράσει σωστά, μοιράζει. Σε κοντρόλ επίθεση η Αραδίπου από ό,τι βλέπω. Όχι, πάει γρήγορα με την Ευθυμίου να κινείται. Και γκολ! Γκολ για την Αραδίπου από τη Ζήνωνος με την μπάζα της Ευθυμίου. Η Ζήνωνος εκτελεί μπροστά από την Τάκη και γράφει το 12-10. Ένα λεπτό πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Μεγάλο μάτς βλέπουμε εδώ στο Σωτήρης Μέσιος coach. Ναι, ναι, ναι. Πραγματικό ντέρπι είναι.
Έχουμε περάσει στο τελευταίο λεπτό. Οι δύο ομάδες το θέλουν πάρα πολύ. Σούσου για την Τζιόφου. Φάουλα την Κωνσταντινίδου. Η Τζιόφου μοιράζει για την Σούσου. Η Βραχίμη. Η Εκατερίνη. Πολύ ωραία πάσα στο βήμα. Η Βραχίμη θα σουτάρει. Αλλά η Θεοδόρου θα βγάλει μια υπέροχη πάσα και πάλι στο rebound. Τα Λατσιά θα χρηστούν. Η Βραχίμη αυτή τη φορά θα χρηστεί σκόρερ για το 13-10. Πολύ ωραία πάσα από την Αριάννα Χαραλάμπους που πήρε το rebound. Ναι, η Βραχίμη αστόχησε πριν, ευτόχησε τώρα. Ναι. 13-10. Φάουλ σκληρό πάνω στην Κωνσταντινίδου. 5 δευτερόλεπτα. Για να δούμε. Κωνσταντινίδου με την μπάλα, θα σουτάρει, μπλοκάρεται. 3 τέρματα διαφορά για την ομάδα του Λατσιών. Και ημίχρονο. Πανηγυρίζεται εύκολα. Έξαλα η ανάπαυλα. 13-10 στο ημίχρονο. Μεγάλο μάτς. Alma Sports TV προσφέρει ποιοτικό live streaming αθλητικών αγώνων για τα πρωταθλήματα πετόσφαιρας, handball, καλαθόσφαιρας και ακόμα 12 διαφορετικά αθλήματα. Αναδεικνύουμε τον κυπριακό αθλητισμό αποκλειστικά και σε συνεργασία με τις αθλητικές ομοσπονδίες. Προσφέρουμε μοναδικό περιεχόμενο, επαγγελματική τηλεοπτική παραγωγή βασισμένη σε ποιοτικά πρότυπα όπως έχουν καθοριστεί από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές ομοσπονδίες. Ποσοστό από τα έσοδα επιστρέφεται στις αθλητικές ομοσπονδίες για ανάπτυξη των αθλημάτων τους, αναδεικνύοντας την Alpha Sports TV ως την επίσημη και νόμιμη αθλητική τηλεόραση για διαδικτυακές μεταδόσεις. Οι ζωντανές μας μεταδόσεις είναι συμβατές με όλες τις συσκευές που συνδέονται με το διαδίκτυο και μπορείτε να τις παρακολουθήσετε από smartphones, tablets, laptops, PCs και smart TVs. Το μόνο που χρειάζεται είναι απλή σύνδεση με το διαδίκτυο, εγγραφή στο Alpha Sports TV Premium και αφού επιλέξετε το πακέτο που σας ταιριάζει, ζήστε όλες τις συγκινήσεις που μόνο ο αθλητισμός προσφέρει. Εγγραφείτε σήμερα στον Alpha Sports TV Premium και αποκτήστε άμεσα πρόσβαση σε ζωντανές αθλητικές μεταδόσεις από 15 διαφορετικά αθλήματα με ποιοτικές διαδικτυακές μεταδόσεις βασισμένες σε προδιαγραφές των Ευρωπαϊκών Ομοσπονδιών. Πραγματική αξία στη συνδρομή σας και στήριξη στον κυπριακό αθλητισμό. Για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης του Σάιντιου Λατσιά και της Αραδίπου. 13-10 το σκορ του πρώτου ημίχρονου. Αναμένουμε ένα πολύ δυνατό δεύτερο ημίχρονο για να καθοριστεί ο νικητής της σπουδαίας αναμέτρησης που γίνεται στα πλαίσια της ένατης αγωνιστικής του πρωταθλήματος ο ΠΑΠ χειροσφαίρησης γυναικών. Μια αναμέτρηση την οποία σας φέρνει ζωντανά και αποκλειστικά σε ελεύθερη μετάδοση στο Alpha Sports TV και συγκεκριμένα το Alpha Sports 2. Υπό την ευγενική χορηγία του SciView Developers. Ένα σούτ εδώ τη Σούσου. Κερδίζει το φάουλ η ομάδα του Λατσιών. Coach, τι περιμένουμε να δούμε στο δεύτερο ημίχρονο? Καταρχάς πρέπει να δούμε την αντίδραση της ομάδας της Αραδίπου στην επίθεση. Τώρα η ομάδα των Λατσιών. Πολύ ωραία επίθεση. Πάρα πολύ ωραία επίθεση εδώ για την ομάδα των Λατσιών. Και έχουμε ένα τέρμα από την πάσα της Δημητρίεβιτς και το τέρμα της Ιωάννου. Πολύ όμορφη εκτέλεση από την Βάσο την Ιωάννου για το 14-10. Πρώτη φορά σε διαφορά 4 τερμάτων οι δύο ομάδες. 14-10. Να δούμε την Αραδίπου πώς θα αντιδράσει. Τι αντίδοτο βρήκε στη σκληρή άμυνα της ομάδας των Λατσιών. Η Ευθυμίου τώρα γυρνάει την μπάλα για την Ζανίνα την Γκραντού. Μπάλα γυρνάει, λιτώει η Έλληνα, σουτάρει, μπλοκάρεται στο rebound. Σημειώνει ένα τέρμα. Τυχερό τέρμα. Τυχερό, αλλά ναι. Κρατάει ζωντανή την ομάδα της Αραδίπου κοντά στο σκορ. Η λιτώει η Έλληνα, η οποία ανοίγει λογαριασμό σήμερα. Ένα τέρμα. Η πρώτη σκόρερ για τις δύο ομάδες είναι η Ιωάννου από τα Λατσιά και η Κωνσταντινίδου από την Αραδίπου. Η Ιωάννου έχει 5 τέρματα και η Κωνσταντινίδου 6. Η Δημητρίεβιτς τώρα θα σουτάρει και θα σκοράρει για το 15-11. Βλέπετε εδώ την μπάσα της Σούσου την κατάλληλη στιγμή και η Άντζελα η Δημητρίεβιτς ισοφαρίζει
την συμπαίχτριά της, την Ιωάννου, στα 5 τέρματα και γράφει το 15-11 για τις γηπεδούχες που μπήκανε φορτσάτες στο δεύτερο ημίχρονο. Η αντίδραση της Σαραδί που έρχεται αμέσως με την όμορφη πάσα της Ευθυμίου προς την Ζανίνα, την Γκράντου, που πετυχαίνει το 15-12. Στο μείον 3 η Αραδί που επιμένει και πιέζει τις γηπεδούχες. Οδηγίες και από τους δύο πάγκους. Σημαντική αυτή η επίθεση, υπέροχη πάσα από την Δημητρίεβιτ και φοβερή εκτέλεση. Βλέπετε ξανά εδώ το πρώτο τέρμα της Έλληνας της Βραχίμη στο σημερινό μας παιχνίδι. Προσπάθησε εδώ με γρήγορη επίθεση η Αραδίπου, δεν κατέληξε στο τέρμα. 16-12 κρατάει το υπέρ της προβάδισμα η ομάδα των Λατσιών. Με το πρώτο τέρμα της Βραχίμη ξεμακραίνουν οι γηπεδούχες που δίνουν σημαντικό ματ για τον τίτλο, διότι η Αθιένου παραμονεύει. Η Σούσου τώρα θα περάσει, θα σουτάρει, η μπάλα περνάει έξω. Πολύ ωραία κίνηση από την έμπειρη παίχτρια. Νιώθηκε ένα τράβηγμα εδώ. Να δούμε την Αραδίπου πώς θα αντιδράσει. Αντιδρά με υπέροχη εκτέλεση από την Αντωνίου. Απέναντι στην Τάκη γράφει το 16-13. Στο μείον 3 η ομάδα της Αραδίπου. Κάποια ενόχληση είχε η Γιαννούλα Ισούσου, αλλά από ό,τι βλέπουμε επέστρεψε στο γήπεδο. Άρα δεν έχει κάτι. Τσιόφου τώρα για την Σούσου. Δημητριεβίτς. Σούσου πασάρει πολύ όμορφα. Δημητριεβίτς. Σούσου και πάλι. Το λάθος από την ομάδα των Λατσιών. Ευκαιρία για αντεπίθεση από την Αραδίπου που βρίσκει λύσεις. Χωρίς την Κωνσταντινίδου έχει σκοράρει μέχρι στιγμής. Ένα σούτ τώρα από την Ζήνωνος, δεν καταλήγει στα δίχτυα. Μπλοκάρεται. Βιαστική επίθεση τώρα σίγουρα από την Αραδίπου. Και έχει μπλοκαριστούν πάρα πολλές φορές οι παίχτες της Αραδίπου. Έχουν δεχτεί πάρα πολλά μπλοκ από την ομάδα των Λατσιών. Θεωρώ ότι δεν πρέπει να κάνουν τις επιθέσεις από το κέντρο της άμυνας των Λατσιών. Είναι πολύ δυνατή εκεί η ομάδα των Λατσιών. Για να δούμε την επιλογή των Λατσιών τώρα. Θέλω να ξεμακρύνουν περισσότερο. Τζιόφου παίρνει δύο βήματα για να εκτελέσει. Σούσου, Τζιόφου. Με πάρα πολύ παιχνίδι μπροστά μας, σίγουρα αρκετό θέαμα. Η Δημητρίεβιτς από τα εξτρέμ, σκοράρει 17-13. Υπέροχη κίνηση. 17-13. Η Δημητρίεβιτς δείχνει την κλάση της, ένα πολύ όμορφο τέρμα από τα εξτρέμ. Έχει τελειώσει αρκετές επιθέσεις η ομάδα των Λατσιών από τη θέση του εξτρέμ στο δεύτερο ημίχρονο. Ζήνωνος για την Ευθυμίου, γυρνάει μπάλα με υπομονή για την Αραδίπου. Η Κωνσταντινίδου έχει συγγύσει, να δούμε πώς θα αντιδράσει η εμπειρή παίχτρια, η αρχισκόρερ της Αραδίπου. Κωνσταντινίδου, σουτάρει, μπλοκάρεται η Κωνσταντινίδου και τώρα η Δημητρίεβιτς στον ευνηδιασμό. Για να δούμε τα Λατσιά με τη Δημητρίεβιτς να σουτάρει, να μπλοκάρεται και να δίνεται. Κερδίζει το πέναλτι. Πέναλτι. Διαμαρτυρίες από τον προπονητή της ομάδας της Αραδίπου, αλλά υπάρχει πέναλτι. Έχω την εντύπωση είναι σωστή απόφαση. Σίγουρα. Μέσα από τα 6 μέτρα. Για το πέναλτι περνάει η Βανέτζη, η οποία θα τεθεί απέναντι από την Εκατερινέσκου, η οποία είναι αλάνθαστη μέχρι στιγμής και θα παραμείνει αλάνθαστη. Τρία τέρματα για την Εκατερινέσκου και τα τρία από τη θέση του πέναλτι, 18-13. Η εμπειρία της Εκατερινέσκου είναι δεδομένη. Για πρώτη φορά η Αραδίπου μπροστά με η ομάδα των Λατσιών μπροστά με 5 τέρματα. Έχει εισηγήσει η Κωνσταντινίδου και αυτό το πληρώνει. Ναι,
η ομάδα της Αραδίπου. Και... λάθος τώρα από την Αραδίπου. Στον ευνηδιασμό τα Λατσιά που θα αστοχήσουν. Θα αστοχήσουν από, με την Κάντορα από πλεονεκτική θέση για το 19-13. Κωνσταντινίδου τώρα μοιράζει την μπάλα με ηρεμία στην Ευθυμίου. Η Ευθυμίου ψάχνει τρόπο να σουτάρει. Κερδίζει το φάουλ όμως. Ευθυμίου. Ζήνωνος.